έξω από το κτίριο της ΔΕΗ με τα χαρτιά στα χέρια τους, πολίτες που έμειναν χωρίς ρεύμα. Αγανακτισμένος, ο κύριος που βλέπουμε έχει τη γυναίκα του, όπως λέει, με σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα και τώρα έχει γεννήτρια. Του ήρθε ρεύμα 2.500 ευρώ και με μία σύνταξη αδυνατεί να πληρώσει το χρέος του που είναι 16.000 ευρώ. Έχετε έρθει εδώ γιατί σας έχουν κόψει και εσάς το ρεύμα? Ναι, η γυναίκα μου είναι με αναπνευστικό, ορίστε την απόδειξη. Και πότε σας το κόψανε το ρεύμα? 17 του μηνός. Και τώρα τι θα κάνετε, έχετε ξαναέρθει ή είναι η πρώτη φορά που έρθει? Έχω φέρει τέτοιο χαρτί και ξαναφέρνω πάλι τέτοιο χαρτί. Από πνευμολόγο. Είμαι και στο κοινωνικό τιμολόγιο. Είναι μεγάλη η οφειλή που έχετε? Η σύζυγος είναι ανασφάλιστη υπερήλικη, είναι 83 χρονών. Ναι. Το ποσό που χρωστάτε πόσο είναι? 16.000. Ναι. Έχω τις αποδείξεις που δίνω κάθε μήνα 250 ευρώ, αλλά δεν φτάνουν. Γιατί έρχεται το ρεύμα παραπάνω. Σας ήρθε και αυξημένο το ρεύμα τώρα? Πολύ, πολύ. 2.500 ρεύμα έρθει. Πού θα το πληρώσω εγώ? Και εγώ περιμένω τη σύνταξή μου. Με μια σύνταξη? Με μια σύνταξη, με 300 ευρώ. Αυτές είναι οι αποδείξεις που πληρώνω κάθε μήνα. Και ήρθα στο διευθυντή, αλλά δεν μπορώ να μπω μέσα. Γιατί δεν μπορείτε να μπείτε μέσα? Έχει πολύ κόσμο. Ένα άτομο βάζει μέσα. Ένα άτομο. Αποδείξεις είναι αυτές εδώ που πληρώνω. Και τώρα αυτό που είσαστε χωρίς ρεύμα από τις 17 του μηνός, η σύζυγος που... Με ποτήλια. Με τέτοιο, με... Πόσο παίρνει το οξυγόνο της? Με γεννήτρια. Με γεννήτρια. Τα νεπορία περιμένουν τόση ώρα εδώ, δεν μπορούν να πω μέσα. Ευχαριστώ. Με λέει πάνε στο κοινωνικό λειτουργό, πάνε εκεί, πάνε εκεί. Έχω την απόδειξη, αδρίστε, είναι αυτό εδώ που... με ένα πνευστικό που ζει η γυναίκα. Άνεργοι είμαστε, δεν έχουμε δουλειά. 2 χρόνια περιμένουν τη σύνταξη και ακόμα να έρθει. Μόνο η γυναίκα παίρνει 300 ευρώ. Πώς θα τα απεξέλθω εγώ? Ο κύριος Κώστας βρέθηκε και αυτό σήμερα έξω από τη ΔΕΗ, καθώς δεν έχει ρεύμα και δεν μπορεί, όπως λέει, να πληρώσει το λογαριασμό. Ήρθα σήμερα το πρωί, μου κόψουν το ρεύμα. Χρωστάω βέβαια και το ποσό είναι, διότι δεν έχουμε δουλειά αυτή τη στιγμή. Πόσο είναι το ποσό, κύριε? Είναι κοντά σε 7.000 είναι. Εγώ δουλεύω παγκετάσεις περιστασιακά, όχι κάθε φορά. Η γυναίκα μου είναι άνοιγη από το 2015 με πιστοποίηση. Έχω 4 παιδιά. Έχω μωρό παιδί που είναι 3 χρονών. Ο μεγάλος μου γιος έχει πιστοποίηση αναπηρίας 600%. Είμαστε σε κοινωνικό τιμολόγιο και ήρθαν να μας κόψουν το ρεύμα, μας κόψανε. Έχετε και εσείς κάποιο πρόβλημα υγείας? Εγώ έχω κάνει μπαλονάκι τον Οκτώβριο. Έχω με την καρδιά μου θέμα. Σύμφωνα με την νομοθεσία, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Δήμο ώστε να ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο. Και οι υπεύθυνοι σήμερα τον παρέπεψαν στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου. Ωστόσο, όπως λέει, μέχρι τότε δεν θα έχει ρεύμα. Με τι ζεσταίνεστε στο σπίτι? Με μία κουμπτέλη με 2 λάμπες. Αυτό δεν έχουμε, τι θέρμανση δεν έχουμε. Ξυλόσωπο έχω βασικά. Όποτε μπορώ παίρνω κανένα τσουβαλάκι ξύλο. Να μπω να ενταχθώ σε ένα τιμολόγιο, μου είπε. Πράγμα το οποίο θα πάρει μέρες. Εγώ όμως σήμερα δεν έχω ρεύμα, δεν έχω τίποτα. Τα παιδιά στεναχωριούνται. Έχω και μωρό παιδί. Έχω και μεγάλο παιδί που έχει πρόβλημα. Άρα δηλαδή θα πρέπει πρώτα να τακτοποιήσετε όλη αυτή την εκκρεμότητα και μετά να έχετε ρεύμα. Μάλιστα. Τι να κάνω εγώ όμως? Εσείς όλο αυτό το διάστημα που χρωστούσατε, ήρθατε πιο μπροστά στη ΔΕΗ, έχετε προσκομίσει όλα αυτά τα δικαιολογητικά που λέτε σχετικά με το πρόβλημα υγείας σας? Τώρα έκανα τον Οκτώβριο, δεν έφερε το χαρτί που έκανα τον μπαλονάκι. Δεν το έφερε το χαρτί. Έχετε παιδί το οποίο έχει κάποιο πρόβλημα? Δεν το έχω φέρει, όχι, δεν το έχω φέρει. Δεν έχετε φέρει όλα αυτά τα απαραίτητα έγγραφα? Τα χαρτιά μαζί μου τα έχω τα χαρτιά. Ναι. Τα έδωσε ο κύριος προϊστάμενος. Αλλά δεν τα είχατε καταθέσει από πιο πριν? Δεν τα είχα καταθέσει, ναι, δεν το ήξερα, ας πούμε. Ναι. Αλλά και τώρα μου ζητάνε 320 ευρώ περίπου μου ζητάνε για να γίνει επανασύνδεση μου. Εσείς να υποθέσουμε ότι δεν έχετε αυτά τα 320 ευρώ. Όχι, δεν έχω ούτε που λέω λόγους για ψωμί. Και τι θα κάνετε τώρα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να κάνω.